Πάμε. Ναι. Ξεκινάμε με πορτοσάλτε από ραδιοφωνική εκπομπή. Καλό κουράγιο. Αλλά εγώ θέλω να φανταστείτε το εξή: Ότι έχουμε στην Ελλάδα κομμουνιστικό καθεστώ. Έχουμε αυτό που λέμε τη δικτατορία του προεταριάτου. Και έχουμε κόκκινο στρατό στην Ελλάδα. Έχουμε κόκκινο-καλάζιο στρατό. Ε? Και σηκώνεται ένα φαντάρο να πει τη γνώμη του για τον φιλελευθερισμό και τη δημοκρατία. Πού θα ήταν το χέρι του, πού θα ήταν το πόδι, πού θα ήταν το κεφάλι του, ε. Εσύ που άραγε τον κομμουνισμό με το κουτάλι. Για πε μας, τι πιστεύει για το σύστημα. Μπορεί να βγει στην ερυθρά πλατεία και να πει: Ο σύντροφο Μπρέζεφ είναι μαλάκα. Όχι, κύριε Τάγματα. <laughs> τα χαμόλα αποκτήσαμε πλέον και από από καρικατούρε χουντικών αξιωματικών και όπω καταλάβατε, το ηχητικό είναι από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Ακούτε τα podcast του 902.gr Καλή σεζόν λοιπόν και από εμά. Αργήσαμε λίγο, η αλήθεια. Διαβάσαμε όλα τα μηνύματα που μας στείλατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πλέον επανερχόμαστε στο καθιερωμένο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα στο podcast το 902.gr. <Κι Κι> οι επικίνδυνε εξελίξει στα μέτωπα του πολέμου με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μα αναγκάζουν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Και λίγο πιο συγκεκριμένα, στο τι μπορεί να κάνει ο λαό μα σήμερα μπροστά σε αυτέ τι εξελίξει σε μια συγκυρία με την Ελλάδα να συμμετέχει κανονικότατα στο μακελιό με πολεμικά μέσα και προσωπικό και με διάθεση υποδομών και βάσεων στους φωνιάδες του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Πριν μπούμε όμως στο θέμα θα καταγράψουμε ορισμένα στοιχεία χρήσιμα για να συνεννοούμαστε. Αυτή τη στιγμή ελληνική φρεγάτα πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα. Η φρεγάτα συμμετέχει σε πολεμική αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και φυσικά του Ισραήλ. Εκεί υπηρετούν σύμφωνα με δημοσιεύματα περίπου 150 στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Με την αποστολή τη φρεγάτα στο στόμα του Λύκου συμφωνούν προφανώ η κυβέρνηση που έδωσε την εντολή να πλεύσει εκεί, αλλά και το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλο και τα υπόλοιπα ακροδεξιά Λούνα Πάρκ. Επίσης, αυτή τη στιγμή πλοίο του πολεμικού ναυτικού πλέει ανοιχτά του Λιβάνου σε μια ζώνη που θα γεμίσει με φωτιά και ατσάλι εάν το Ισραήλ ενεργοποιήσει και τα σχέδια αποβατικών ενεργειών που φέρεται να έχει, όπου βέβαια μέχρι στιγμή θα έχει βρει σκούρα. Αυτή τη στιγμή, μια συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματο Patriot σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία μαζί με αντίστοιχο προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η πυροβολαρχία βρίσκεται εκεί για να προσφέρει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία στι εγκαταστάσει ενό ενεργειακού κολοσσού τη Αράμκο. Η ελληνική δύναμη Σαουδική Αραβία σταθμεύει εκεί εδώ και τρία χρόνια, ενώ πρόσφατα, δηλαδή το καλοκαίρι, η Βουλή με τι ψήφου τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ανανέωσαν τη συμφωνία του και στη συγκεκριμένη Ευρωατλαντική Αποστολή. Ένα χάρτη αρκεί για να καταλάβει κανεί πού ακριβώ υπηρετεί αυτή τη στιγμή προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων απέχει μόλις 500 χιλιόμετρα από το Ιράν. Το Μάρτιο του 2022 στην Ελληνική Βουλή, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση ψηφίζουν ακόμα μια φορά από κοινού ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο. Θυμίζουμε ότι τότε μιλάμε για τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί δηλαδή με όσους τώρα είναι νέα αριστερά. Το Μάρτιο λοιπόν του 2022 ψηφίζεται από όλους όσους αναφέραμε η Στρατιωτική Συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η συμφωνία μάλιστα περιλαμβάνει και ρήτρα αμυντική συνδρομή. Δηλαδή, αν κάποιο επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τότε η Ελλάδα έχει υποχρέωση να στείλει στρατό και το αντίστροφο. Μάλιστα, ανατρέχοντα το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, διαβάζουμε ότι για το προμοτάρισμα τη συγκεκριμένη συμφωνία δήλωνε ο τότε Υπουργό Εξωτερικών. Εμπεριέχεται στη συμφωνία πρωτοποριακή ρήτρα αμυντική συνδρομή. Η ρήτρα αυτή υπάρχει για πρώτη φορά σε διμερή συμφωνία την οποία υπογράφει η χώρα μα μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γυρνάμε τώρα στο 2024 και εν μέσω γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απέχει μόλι 100 χιλιόμετρα από το Ντουμπάι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πού να βρίσκονται τώρα κάτι ψυχέ που, όταν το Κουκουέ αποκάλυπτε και καταψήφιζε τέτοιε κατάπτυστε συμφωνίε, μα έλεγαν ότι κινδυνολογούμε, βλέπουμε φαντάσματα και άλλα τέτοια χαριτωμένα. <ΚΚΚΚ> Πριν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τι ψήφου τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ και του Βελόπουλου, έχει ψηφιστεί στη Βουλή η Ελληνογαλλική Συμφωνία που επίση προβλέπει ρήτρα αμυντική συνδρομή. Α πούμε, μπορεί να σταλεί έτοιμα από τη Γαλλία στην Ελλάδα, ώστε να στείλει στρατό ακόμα και τώρα στι μάχε που μένονται σε χώρε Αφρική, όπου εκεί αντιπαρατίθενται τα συμφέροντα τη Γαλλία και τη Ρωσία. Όλα όσα αναφέραμε είναι κομμάτια ενό μεγάλου παζλ που αφορά την εμπλοκή τη Ελλάδα και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στου σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Προσπεράσαμε δηλαδή κάποιε πιο μεγάλε εικόνε που αφορούν τι διάφορε φανερέ και πιθανά και κρυφέ συμφωνίε με τι Ηνωμένε Πολιτείε και το ΝΑΤΟ για αποστολή στρατευμάτων όπου γη, όπω και τι αντίστοιχε συμφωνίε που έχουν υπογράψει οι ελληνικέ κυβερνήσει για πολύμορφη στρατιωτική συνεργασία με το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ, Προσπεράσαμε επίση την παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στο Κόσοβο, τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, τη Μοζαμβίκη παλιότερα, το Αφγανιστάν, το Μάλι και αλλού. Όπου μυρίζει συμφέροντα επιχειρηματικών κολοσσών και υπάρχει και το αντίστοιχο νατοϊκό προσκλητήριο, οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει δίνουν το παρόν με τη διαχρονική συμφωνία των ελληνικών κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων. Με λίγα λόγια, η άρχουσα τάξη στη χώρα μα, οι κυβερνήσει και τα κόμματά τη έχουν μαγειρέψει πριν πεινάσουν έχοντα ψηφίσει όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει να μπορούν να επιχειρούν ανα πάσα ώρα και στιγμή όπου καλούνται. <Κι> όλοι αυτοί λοιπόν που στέλνουν τι ένοπλε δυνάμει τη χώρα μα στι διακεκαυμένε ζώνε των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, όλοι αυτοί που έχουν έτοιμα σενάρια στο σιρτάρι για την επόμενη πολεμική αποστολή που θα αναλάβει ο ελληνικό στρατό χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μα, όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν ξεπλύνει κάθε έγκλημα του Ισραηλινού κράτου και τον ΙΠΑ, όλοι αυτοί έβγαλαν φλίκτενες με όσα είπαν στρατεύσιμοι σε αντιπολεμικές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο νόμοι έχουν κάποια σημασία. Mm -hmm. έχουν. έχουν. Πρέπει, πρέπει, πρέπει ναι. να τηρούνται ή όχι. Απολύτως. Από... 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 Αυτό που έκανε ο κύριος αυτός ο στρατιώτης ναι. είναι απολύτως παράνομο. Γιατί. Διότι κάθε ένα στρατιώτη απαγορεύεται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε πολιτική εκδήλωση για να κάνει οποιαδήποτε πολιτική δήλωση. Και έχει μάλιστα και σοβαρέ κυρώσει για να το κάνει. Και επίση, χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον πλεύρη του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή του Πέτρο Παπά. Έκανα μια κριτική στο περιεχόμενο των δηλώσεων ε, του εν λόγω στρατιώτη. Σε σχέση με τη στολή, ε, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε. Οι κεφαλοκυνηγοί λοιπόν βγήκαν στα κεραμίδια για όσα είπαν οι φαντάροι. Γιατί είπαν όχι στον πόλεμο. Γιατί είπαν όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας. Γιατί είπαν ότι το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκράτης και διαπράττει γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Γιατί εξέφρασαν την ανηλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό. Γιατί είπαν ότι είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Γιατί κατήγγυλαν τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί είπαν ότι οι λαοί μπορούν να βάλουν εμπόδιο στους πολεμοκάπηλου σχεδιασμού για να μην γίνουν κρέα στα κανόνια και για να επιβάλλουν το δίκαιο του ζώντα ειρηνικά γιατί απέτησαν να γυρίσει πίσω η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα. Με αυτά λοιπόν διαφώνησαν η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί τη, οι κάφροι των δημοσιογραφικών πάνελ του Sky, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω βουλευτών του και διάφοροι άκαπνοι των social media. Και λογικό είναι. Άλλωστε, όσα εξέφρασε δημόσια, για παράδειγμα, ο στρατιώτη στην αντιπολεμική συγκέντρωση στην Ομόνια, βρίσκονται σε αντιδιαστολή με όσα κάνουν. Ποιοι όμω ζήτησαν την τιμωρία και απείλησαν φαντάρου, το έκαναν αυτοί που συμφωνούν να στέλνουν το στρατό να φυλάει κοντέινερ εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα και πετρελαϊκέ εγκαταστάσει στη Σαουδική Αραβία. Αυτοί που συμφωνούν να αδειάζουν αποθήκε του ελληνικού στρατού για να στέλνονται όπλα στο καθεστώ Ζελένσκι και τα ναζιστικά τάγματά του. Αυτοί που τώρα παζαρεύουν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα με ορίζοντα την συνεκμετάλλευση με την Τουρκία και διαιτητέ τι Ηνωμένε Πολιτείε, το ΝΑΤΟ και τα μονοπόλια τη ενέργεια. Αυτοί, όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, που πολύ πριν μετατραπούν τα εσωκοματικά του σε οικογενειακέ ιστορίε μεσημερινή ζώνη, έχει προλάβει να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία και του Ευρωατλαντικού σχεδιασμού. Μαζί και κάτι άλλο που έγλειφαν κατουρημένε ποδιές για ευνοϊκέ μεταθέσει όσο υπερετούσαν στον Ελληνικό στρατό. Μικρό τόπο είναι η Ελλάδα και γνωριζόμαστε. Του ευχόμαστε ολόψυχα, καλά ξεμπερδέματα. Πολλοί κατά καιρού επιχείρησαν με στοχοποιήσει, απειλέ και ποινέ να επιβάλλουν φήμωτρο σε φαντάρου και αξιωματικού. Απέτυχαν και το ίδιο γίνεται και τώρα. Γίνεται τώρα γιατί υπάρχει τεράστια αλληλεγγύη που εκφράζεται από δεκάδε φαντάρου που δημόσια στέκονται απέναντι στην προσπάθεια τρομοκράτηση. Χάρη στην τεράστια αλληλεγγύη που εκφράζεται από εργατικά σωματεία, φοιτητικού συλλόγου, συλλόγου γυναικών, αποφορεί απόστρατών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία. Και όταν λέμε ότι πολλοί κατά επιχείρησαν θα γυρίσουμε το χρόνο έξι χρόνια πίσω, τον Απρίλιο του 2018. Όταν στρατιώτης ανεβαίνει στο βήμα και παίρνει το λόγο σε αντιπολεμική συγκέντρωση του Κουκουέ στο Σύνταγμα λίγο καιρό μετά τιμωρείται με ποινή από τη μονάδα του τότε κυβέρνηση ήταν η πρώτη φορά αριστερά δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ακροδεξιό κόμμα ανεξάρτητοι Έλληνες Αξίζει όμω να πάμε και λίγο πιο πίσω, 25 χρόνια για την ακρίβεια. Τότε που οι ναύτε και αξιωματικοί του αντιτορπιλικού Θεμιστοκλή τίμησαν την ελληνική σημαία, αλλά την ατοϊκή που υπήρχε στο πλοίο την πήρε ο αέρα και δημόσια με επιστολέ και διαμαρτυρίε αρνήθηκαν να συμμετέχουν στον ατοϊκό μακελιό του λαού τη Ιουγκοσλαβία. Τότε που μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή, ο Πρωθυπουργό τη κυβέρνηση του Πασόκ Κώστα Σιμίτη έλεγε πω πώς... Η ελληνική κυβέρνηση θα στέλνει τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει όπου νομίζει ότι είναι σωστό, χωρί κανέναν περιορισμό. Όπω και τότε πήγανε κουβά όλοι αυτοί ύστερα από την ηρωική στάση του πληρώματο Θεμιστοκλή, έτσι και σήμερα όλοι αυτοί να είναι σίγουροι πω η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Ο ελληνικό λαό και τα στρατευμένα παιδιά του έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν και να διαδηλώνουν. Έχουν κάθε λόγο να αντιπαλεύουν τα σχέδια τη κυβέρνηση που, χωρί καμιά εξουσιοδότηση, σέρνει την Ελλάδα στο πολεμικό σφαγείο τη Μέση Ανατολή, που κάθε μέρα φτάνει όλο και πιο κοντά στο σημείο βρασμού με του λαού να ρίχνονται στην άβυσο. Το σύνθημα Η φαντάρη είναι του λαού, παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά, ενοχλεί ακόμα περισσότερο τώρα γιατί τα βρώμικα σχέδια τη αστική τάξη ξεσχονίζονται. Το, Το ραντεβού μα λοιπόν είναι κάθε Πέμπτη. Μας ακούτε σε Spotify, Google και Apple Podcasts και βέβαια στο YouTube. Και μην ξεχνάτε, σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.